centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και από ό,τι μαθαίνω, θα μας τα πει τώρα και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος που είναι στη γραμμή μας, ενδιαφέρθηκαν ήδη για αυτή την ιστορία και τα μεγάλα κανάλια και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πολλοί κόσμος λοιπόν, γιατί κάνει εντύπωση. Να λοιπόν, πώς συμβαίνουν και αυτά μέσα, επαναλαμβάνω, στα ειδικά μέτρα της Καστοριάς. Έλα Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους φίλους μας, τους που καθόμαστε μέσα και είμαστε... Στους εσόκλειστους, στους εσόκλειστους. Εγώ είμαι έξω γιατί... Ένας φίλος είπε μια μέρα, λέει, θα λες καλημέρα στους φυλακισμένους της Καστοριάς και στους βαρυπινίτες της Μεσοποταμίας. Έτσι. Θεός φυλάξει, Παναγιά μου. Μου το είπαν από Μεσοποταμία, μου το είπαν από Μεσοποταμία αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι καλό και μπορώ να σου πω και χθες η Καθημερινή που ήθελε μια συνέντευξη που σήμερα την έχει βέβαια. Το πώς πάλι με τα ζώα, αν προσεγγίζουν τώρα που υπάρχει αυτή η καραντίνα μέρη, ας πούμε, μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχει και η Καθημερινή ένα δημοσίευμα σήμερα, αλλά και όπως είπες και εσύ Χρήστο, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ενδιαφέρθηκε για το θέμα που βγάζει πρώτος εσύ, να το πούμε, με την Αρκούδα. Η Αρκούδα ήταν στα Λύκια. Δεν ήταν μία. Εδώ στις φωτογραφίες που μου στέλνουν και στο βίντεο είναι, βλέπω τρεις εδώ. Τι γίνεται, όλη η οικογένεια βγήκε. Με τι χαρτί. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ήταν τρία τα άτομα. Εμείς το πιάνουμε σαν ένα γιατί είναι τα οικογένεια. Τα δύο τα βλέπω μεγάλα και το ένα μικρό τουλάχιστον σε αυτά που μου έχουν στείλει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες. Τα δύο είναι μικρά. Πιο μικρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τα μικρά. Με τη μαμά είναι. Σωστό, ναι. Είναι δυο μικρά και, ένα, και μια η μεγάλη, η μαμά, μάλιστα. Ακριβώς. Τα βγάλε βόλτα. Τα βγάλε βόλτα. Η Αρκούδα δεν τα βγάζει βόλτα. Η Αρκούδα προσπαθεί να τους δείξει το πού θα πηγαίνουν και τι θα κάνουν και πώς θα βρίσκουν φαγητό. Δεν είναι θέμα βόλτας. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι την Αρκούδα εμείς την έχουμε εντοπίσει εδώ και 2-3 χρόνια και παραπάνω, ίσως στην περιοχή που κινείται. Πάνω είναι η γνωστή περιοχή της Μισόλεπτακη, είναι η γνωστή περιοχή της Χλώης, αυτή είναι η Αρκούδα που πηγαίνει και σε κάδους και τα λοιπά. Ναι, που κατέβαινε και πέρσι στη Χλώη κοντά και πίσω από το γήπεδο και τα λοιπά, όλα, ναι, είναι το ίδιο ζώο, κατά 99% υπολογίζουμε, λέμε, έτσι. Μάλιστα. Αφήνουμε και ένα ενδεχόμενο. Όμως αυτό δεν είναι το σημείο το μεμτό ότι ναι, κατεβαίνει η Αρκούδα όπως κατέβαινε. Είναι ότι κατέβηκε πολύ μέσα στον αστικό ιστό και μάλιστα πίσω από τα Λύκια κοντά. Και κατέβηκε με οικογένεια, είναι με την οικογένεια όλη. Που σημαίνει ότι αυτό που είπα πριν, ότι δείχνει το πού θα πηγαίνουν για την έβρεση τροφής και στα παιδιά της. Το πιθανότερο είναι να πήγε κάτω από τις εργατικές κατοικίες. Ναι, είναι κάτω, είναι και στο πεζοδρόμιο, κανονικά. Ναι, να πέρασε το παραλίμνιο, να διέσχισε σε ένα παραλίμνιο κομμάτι δάσους που έχει εκεί. Φληθικό. Και να βγει και από πάνω κανονικά στο πεζόδρομο που έχει και ποδηλατόδρομο εκεί στην περιοχή. Νίκο, υποψιάζομαι ότι είναι από την ησυχία που υπάρχει στο δρόμο και από τη μη κυκλοφορία αυτοκινήτων και ανθρώπων. Να μην υποψιάζεις, είναι το σίγουρο αυτό. Το σίγουρο αυτό. Αυτό, ναι, βέβαια είναι το σίγουρο. Αυτό που θέλω να τονίσω. Αν συνεχιστεί όμως αυτό, μισό λεπτό, θα έρθει και στην 11η Νοεμβρίου σε λίγο. Ναι, είναι πιθανό. Και ίσως είναι και το πιθανότερο σενάριο να έρθει μέχρι την 11η Νοεμβρίου. Μέχρι και τα ψαράδια. Και θα ανέβει και μέχρι Μητροπόλεως, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει φήμη ότι βγαίνει η Αρκούδα τις νύχτες και τις φυσιολογικές ακόμα. Αυτό που ξέρω και μπορώ να τονίσω, Χρήστο, είναι ότι το συγκεκριμένο ζώο προσπαθεί να βρει τροφή. Αφού λοιπόν βρει τροφή, θα πάει όπου είναι η τροφή. Αφού θα βρει κάδους, ας πούμε, με φαγητό, γιατί η μόνη τροφή της είναι ο κάδος με το φαγητό. Αφού θα βρει κάδους ανοιχτούς κτλ., σίγουρα θα ξαναπροσεγγίσει το σημείο. Μάλιστα. Και σίγουρα προσεγγίζει μετά τη δύση του ηλίου. Είναι οι πιο δύσκολες ώρες. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε οι φίλοι μας, οι περιπατητές, αν και το βράδυ μετά τις 8 απαγορεύεται. Ναι, προσέξτε παιδιά, εδώ τώρα επειδή τα ζώα έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει απαγόρευση. Το έχουν μάθει. Προσέξτε με τι σας λέω. Το έχουν μάθει ότι πρέπει να είστε μέσα. Γι' αυτό κυκλοφορούν έξω. Προσοχή λοιπόν, μην παραβιάζετε το ωράριο, γιατί
Γιατί θα μας το πει και το μήνυμα σε λίγο γιατί. Αν παρωθείτε το... γιατί θα σας φάει. Γιατί είναι λογικό ότι το ζώο όταν βλέπει ησυχία, ναι, όταν υπάρχει, ναι, μια ησυχία, πιστεύει ότι είναι και περασμένη ώρα, αλλά επίσης πιστεύει ότι θα την ενοχλήσουν. Και αν επισκεφτεί μια-δύο φορές και καταλάβει αυτή την ησυχία, θα έχει πιο τακτές επισκέψεις. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και τις πρώτες πρωινές ώρες που βγαίνουμε, αλλά και τις βραδινές πριν μπούμε στο σπίτι μας. Και ευτυχώς λέω πάλι που είναι αυτός ο περιορισμός των κινήσεων μετά τις 8 η ώρα, γιατί πιθανόν να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Εκεί επίσης κυκλοφορούν άνθρωποι με τα κατοικίδια τους. Με τα κατοικίδια τους που κάνουν τη βόλτα τους, έχεις δίκιο πάρα πολύ. Το βλέπω. Το βλέπω πολλές φορές. Αυτό είναι ένα σημείο που το ίδιο το ζώο μπορεί να δημιουργήσει αμυνόμενο μια επίθεση. Να πιστεύει. Και ξέρεις, είναι ένα καλό σημείο και για αυτόν που περπατάει. Να το πούμε και αυτό. Είναι ένα πρότυπο, θα έλεγα, σημείο που μπορείς και να περπατήσεις και το ζωάκι σου να έχεις και το ποδήλατό σου να κάνεις. Είναι δηλαδή όπως θα έπρεπε να είναι όλοι οι δρόμοι. Ακριβώς. Και είναι ένα ιδανικό σημείο και γι' αυτό το προτιμούν και πάρα πολύ, βέβαια. Είναι ένας χώρος προσέλκυσης ανθρώπων, ναι, που μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, τους φίλους μας με τα κατοικίδια που είναι στην περιοχή, καλό θα ήταν, όχι απλά καλό θα ήταν, θα πρότεινα να μην πηγαίνουν καν από εκεί. Καν από εκεί, μάλιστα. Για τους λόγους ότι η αρκούδα μπορεί να εριστεί, ας πούμε, από την παρουσία και μόνο του κατοικιδίου, που και το κατοικίδιο είτε μπορεί να θέλει να προστατεύσει, είτε μπορεί να θέλει να φωνάξει, είτε να γαυγίσει κοντά στο ζώο, πιθανόν να το πάρει και σε ένα πυλί η αρκούδα. Έτσι λοιπόν, για να μην έχουμε εμπλοκή με τα κατοικίδια, καλό, ναι, να μην πηγαίνουμε αυτές τις μέρες προς τα εκεί, και ειδικά από την πλευρά της λίμνης, του πεζοδρομίου της λίμνης. Ειδικά από τη μεριά της λίμνης, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ακόμη, δεν έχουμε εντοπίσει αν το ζώο την ημέρα φεύγει και ανεβαίνει πάλι προς τα πάνω, ή αν το ζώο μπορεί να έχει κάνει κάποιο γιατάκι που λέμε, εκεί στην περιοχή και να κάνει... Κάποια φωλιά, ένα ορμητήριο εκεί, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ακριβώς. Και να βγαίνετε τα βράδια. Θα μπορούσα να πω, αν ήταν μεγαλύτερη θερμοκρασία και αν είχαμε μπει καλύτερα στο καλοκαίρι, το πιθανότερο να είχε κάνει κάποια φωλιά εκεί πέρα να ξεκουράζει την ημέρα ώστε να βγαίνει το βράδυ για έβρεση, για αναζήτηση, συγγνώμη, τροφής. Ωραία. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα όμως. Αυτά για την περιοχή της Χλώης, ας πούμε, ή των Λυκείων, να το πω καλύτερα. Αυτά για την περιοχή εργατικών, Χλώης και είναι ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω αν με αυτή την ησυχία που έχουμε, γιατί εδώ υπάρχουν οι περιοχές Καλυθέα, υπάρχει Νταϊλάκη, υπάρχει Λιβ που έχουμε εμφανίσει κατά καιρούς, πιστεύεις ότι με την ησυχία, επαναλαμβάνω, που υπάρχει, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε εμφανίσεις και εδώ σε αυτές τις γειτονιές? Υπάρχει πιθανότητα, Χρήστο, να δούμε να κατεβαίνουν ζώα, όπως έχουμε δει πάρα πολλές αλεπούδες τώρα προσεγγίζουν, ναι, την πόλη μας μέσα, αλλά και χωριά. Καλά, οι αλεπούδες είναι ατραξιόν εδώ στην Καλυθέα, αν πας ακριβώς απέναντι από την ταξιαρχία. Και στην ταξιαρχία, εκεί στον δρόμο από πάνω, ναι, από τον γύρο της Καλυθέας, από τον περιφερειακό, ας πούμε, της Καλυθέας, εκεί είναι η χαρά της αλεπούς πια. Ναι, ό,τι ώρα και να περάσει θα τις δεις, ναι. Σε αυτή την περίπτωση κανένα άγριο ζώο δεν είναι ατραξιόν σε μια πόλη μέσα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν το ζώο καταλάβει ότι... Όχι, αν καταλάβει, αν πιστέψει ότι εγκλωβίστηκε, μπορεί να γίνει επιθετικό. Ναι. Έτσι λοιπόν, ναι, δεν πρέπει να έρθουμε σε επαφή με κανένα ζώο, ούτε να ταΐσουμε κανένα ζώο, ούτε να σκεφτούμε κανένας να πάει να αφήσουμε τροφή για κανένα να ζώο. Να φάει αρκούδα ή αλεπού. Μπράβο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να διώξουμε και να δημιουργήσουμε το αφιλόξενο περιβάλλον για το ζώο από την περιοχή. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, ναι, όσοι είμαστε έξω. Επίσης λέω και πάλι, για μέτρα προφύλαξης, ακόμη και την ημέρα στην περιοχή αυτή που έχει κάνει την εμφάνισή της στο ζώο και δεν θα, είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει πιο πέρα, ναι, θα κινείται σε αυτή την περιοχή. Ακόμη και την ημέρα λοιπόν, καλά είναι να μην προσεγγίζουμε εκεί την περιοχή τώρα τόσο εύκολα και να έχουμε το νου μας. Ερώτημα, Νίκο, ερώτημα. Είσαι στην ομάδα άμεσης επέμβασης, μαζί με δασαρχείο, ναι, κτλ. Θα κάνετε κάτι τώρα στην περιοχή των Λυκείων? Βεβαίως, αν και κακώς πριν βγει η φωτογραφία θα έπρεπε να ειδοποιήσει ο δημότης, ο πολίτης που... Ναι, που τράβηξε να θέσει φωτογραφίες και τα βίντεο, ναι. Ναι, θα ήταν καλύτερα ακόμη να μας ειδοποιήσει εμάς, να ειδοποιήσει την αστυνομία ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο χώρο. Ναι. Εμείς μπορούμε και κινούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλο που υπάρχει αυτή η δέσμευση για την κυκλοφορία,
θα μπορούσαμε να πάμε εκεί, θα μπορούσε ένα πυκολικό να κάνει κάποιες περιπολίες παραπάνω εκεί στην περιοχή, με τα φώτα, με τους φάρους, ώστε να το ζώο να δει ότι υπάρχει παρουσία ανθρώπων και να φύγει. Έτσι λοιπόν, αν ξαναδούμε κάτι τέτοιο, είναι καλά να επικοινωνούμε με την αστυνομία, με το αστυνομικό τμήμα, με το συγκεκριμένο αριθμό που ξέρουμε όλοι, το 100, ώστε να μπορεί να γίνεται η σύσταση ομάδα, συγγνώμη, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στο χώρο. Εμείς από την πλευρά μας, παρόλο που υπάρχει και αυτή η αδυναμία προσωπικού αυτές τις μέρες και στο δασαρχείο αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, όπως ξέρεις με το θέμα του κορονοϊού δεν υπάρχουν υπηρεσίες πολλές, θα επισκεφτούμε την περιοχή και πιστεύω ότι το βράδυ θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το βράδυ θα είστε εκεί, θα δείτε, θα παρατηρήσετε και θα διώξετε τα ζώα από την περιοχή με τον τρόπο που ξέρετε. Τουλάχιστον κάποια άτομα από την ομάδα, ναι, θα είναι εκεί στην περιοχή, θα επισκεφτούμε την περιοχή. Με στόχο να διώξουν τα ζώα από εκεί, ή απλά να τα παρατηρήσουν τη συμπεριφορά τους και τις κινήσεις τους. Η ομάδα μέσης επέμβασης, γι' αυτό είναι και ομάδα μέσης επέμβασης, όταν δει ένα ζώο, ο λόγος ύπαρξής της είναι να αποτρέψει το ζώο από την περιοχή. Να ξανάρθει. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, βέβαια, που μας οδηγεί και εμάς. Ωραία. Και όχι να πάμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που μας οδηγεί και μας λέει το πώς πρέπει να πράξουμε κατά την περίπτωση που υπάρχει. Κρίνουμε κι εμείς και στη συνέχεια αποτρέπουμε το ζώο όπου πάει, όπου είναι να μπει σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό λοιπόν θα κοιτάξουμε να κάνουμε και σήμερα το βράδυ. Ήδη έχουμε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους. Ας πούμε ότι δεν θα επισκεφθεί σήμερα ή θα είναι ότι είναι μια απλή επίσκεψη της Αρκούδας. Που δεν το πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναεπιστρέψει. Θα ξαναεπιστρέψει γιατί έχει ησυχία. Και επαναλαμβάνω, από τα περιοριστικά μέτρα της Καστοριάς και τα λοιπά και τις καραντίνες και τη μη κυκλοφορία αυτοκινήτων και ανθρώπων μετά τις 8, και η Αρκούδα βρήκε την ευκαιρία να φτάσει σε τόσο κοντινό σημείο στην πόλη. Ακριβώς. Εγώ, Χρήστο, θα ήθελα να τονίσουμε πριν κλείσουμε και εσύ και εγώ, ότι να αποφεύγουμε και πάλι την περιοχή όσο μπορούμε, δεν είναι τίποτε. Ας την αποφύγουμε για λίγες ημέρες και να μην κυκλοφορούμε στην περιοχή των Λυκείων έτσι και αλλιώς. Και... ακριβώς, γιατί η Αρκούδα είναι με μικρά και... Όταν είναι με μικρά λειτουργεί σαν μάνα. Το τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένα ζώο όταν βρίσκεται με την οικογένειά του και θέλει να προστατεύσει τα παιδιά του. Και ειδικά η μάνα. Το πόσο πιστεύει κάθε κίνηση δική μας ότι απειλείται το ίδιο το ζώο. Έτσι. Και απειλείται και τα μικρά. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ας μείνουμε στην περιοχή, ας αποφύγουμε οπωσδήποτε την προσέγγιση με τα κατοικίδια μας και ας δούμε με τις επόμενες μέρες το πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.